Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα και την έντονη αντιπαράθεση των κομμάτων. Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής υπήρξε αποχώρηση της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας τη διαδικασία, καθώς η κυβερνόσα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας δεν δέχτηκε να προσέλθει στην Επιτροπή ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμος, προκειμένου να δώσει τις πληροφορίες και διευκρινήσεις στην Επιτροπή για τον τρόπο και τις έρευνες και τα πορίσματα που η ανεξάρτητη αρχή έχει προχωρήσει. Το θέμα της συζήτησης ήταν η παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στην εκπομπή CNews και στο Θόδωρο Καρυπίδη μίλησε ο επικεφαλής της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, τομεάρχης εξωτερικών, αλλά και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Γιώργος Κατρίγκαλος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι είπε για την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Επιτροπή. Δεν ήταν δικό μας αίτημα να έρθει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ και να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, με μια επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, που την κοινοποίησε και στον πρόεδρο της Βουλής, ζητούσε να μας ενημερώσει για ευρήματα στα οποία οδηγήθηκε η Επιτροπή, η ανεξάρτητη αρχή μάλλον, τώρα που προχώρησε σε αντίστοιχες έρευνες στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Όλα αυτά τα οποία δηλαδή είδαμε με διαρροές στις εφημερίδες και αφορούσαν την παρακολούθηση του κυρίου Φλόρου, την παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη, υποθέτω εγώ ότι γι' αυτά θα ήθελε να μας ενημερώσει ο πρόεδρος. Τι είπε η πλειοψηφία? Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση της Επιτροπής Θεσμών όταν ζητά ένας πρόεδρος αρχής να έρθει να μας ενημερώσει, να κάνουμε δεκτό το αίτημα. Με διάφορες προφάσεις και μάλιστα όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Μαυρίδη στην αρχή, με προσδυτικές εκφράσεις και ανίκειες εναντίον και της αρχής και του πρόεδρου, το αίτημα αυτό το απέρριψε η πλειοψηφία. Εμείς το θεωρούμε αυτό καταρχήν ομολογία ενοχής. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί δύο πράγματα να πετύχει το τελευταίο διάστημα. Και έχουμε δει διάφορα επεισόδια. Ένα από αυτά ήταν και αντισταγματική νομοδότηση του Γιάκου. Το πρώτο είναι να φρενάρει την ΑΔΑΕ, να μην μπορεί να προχωρήσει σε ελέγχους, να μην συνεχίσει την έρευνά της στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ώστε να ξέρουμε ποιους παρακολουθεί η ΕΕΠ. Αν αυτό το σχέδιο δεν πετύχει, και δεν πετυχαίνει, γιατί η ΑΔΑΕ ξέρει ότι έχει συνταγματική αρμοδιότητα και προχωρά σε ελέγχους. Το Plan B, ο δεύτερος σχεδιασμός, είναι αυτά τα οποία μαθαίνει η ΑΔΑΕ να μην μπορεί να τα μάθει ο ελληνικός λαός και η Βουλή. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ένοχη συνείδηση και γι' αυτό λέμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει μόνο την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις, έχει πια την ευθύνη και αυτό το τεράστιο σκάνδαλο κουκουλώματος. Άρα έχουμε μια δεύτερη εκτροπή πάλι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι τότε που είχαμε και την εξεταστική που δεν ήρθαν να καταθέσουν οι επίμαχοι μάρτυρες. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατρούγκαλο? Ακριβώς έτσι και είναι. Σήμερα είναι εντελώς ολοφάνερη η προσπάθεια συγκάλυψης. Την προηγούμενη φορά πρότεινε η αντιπολίτευση, απέρριπτε η κυβερνητική πλειοψηφία, ίσως να μην ήταν καθαρό στα μάτια κάποιου που δεν ήταν παρόν να δει πώς γίνεται αυτή η προσπάθεια να χυθεί, όχι φως, αλλά να συσκοτιστεί η αλήθεια. Τώρα όμως δεν είναι αυτονόητο ότι όταν ζητά ένας πρόεδρος αρχής να έρθει να ενημερώσει αυτοί που του αρνούνται την δυνατότητα να παρουσιαστεί και να μας πει τι έγινε, τι απέγινε με αυτές τις έρευνες, είναι αυτοί που δεν θέλουν να φτάσει η αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ουσιαστικά δεν είναι υποχρέωση των ανεξάρτητων αρχών και ιδιαίτερα της ΑΔΕ να ενημερώνει την Επιτροπή σας, την Επιτροπή Θεσμών και να λογοδοτεί, έτσι δεν ορίζεται? Σαφώς και υποχρέωση της αρχής είναι, αλλά και υποχρέωση της Βουλής και της Επιτροπής Θεσμών όταν διατυπώνεται παρόμοιο αίτημα να το ικανοποιεί. Αλλιώς δεν λειτουργούν οι θεσμοί, δεν λειτουργούν ούτε οι ανεξάρτητες αρχές ούτε η Βουλή. Άρα δηλαδή όσο πάει γίνεται χειρότερο το πράγμα. Δυστυχώς και φοβάμαι ότι όσο πληθαίνουν οι αποκαλύψεις, ενώ θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία λέει όλα στο φως, θα κάνει ό,τι μπορεί για να μείνουν στο σκοτάδι. Και έτσι η φιλοδοξία η Νέα Δημοκρατία να πάμε στις εκλογές με τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος ύποπτο για θέματα εθνικής προδοσίας ως εθνικά επικίνδυνο, να ξέρουμε, δεν έχει ποτέ διαψευστεί ότι παρακολουθείται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ένας υπουργός κυβέρνησης όπως ο κύριος Χατζηδάκης, και αυτό να μην διερευνάται,
να παραπέμπει γενικά και αφηρημένα η κυβέρνηση στην έρευνα της δικαιοσύνης. Ενώ συνταγματική αρμοδιότητα, παράλληλα με τη δικαιοσύνη, άλλα έρευνα η μία, άλλα έρευνα η άλλη, έχει και ανεξάρτητη αρχή που κάνει ό,τι μπορεί για να την μπλοκάρει. Πάμε τώρα στα της υγείας, κυρίες και κύριοι, δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας, καθώς αυξάνονται σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ και τις εβδομαδιαίες μετρήσεις και τα περιστατικά νόσησης από τον COVID-19, αλλά και η επιβάρηση του συστήματος υγείας από τις ιώσεις της εποχής, της γρίπης και παρεμφερείς ιώσεις. Ποια είναι η κατάσταση όμως στο σύστημα υγείας, ποια είναι η κατάσταση στο ΕΣΥ, ποια είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία? Καμπανάκι κινδύνου για μία ακόμα φορά για την μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Κοζάνης, καθώς και με προσωπική επιστολή ο διευθυντής της ΜΕΘ κάνει λόγο για υποστελέχωση και αδυναμία ουσιαστικά λειτουργίας της μονάδας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον διευθυντή της ΜΕΘ του νοσοκομείου Κοζάνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Στόκο, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας, και σας ευχαριστώ, γιατρέ, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτή την επιστολή που έχετε αποστείλει, έχετε δημοσιοποιήσει αν θέλετε, και που κάνετε λόγο ουσιαστικά για ύπαρξη δύο γιατρών συν ενός αναισθησιολόγου και αδυναμία να βγει ο κύκλος των εφημεριών του μήνα, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη και εγώ για την πρόσκληση. Ναι, δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα στη μονάδα, παρά το ότι οι υπεύθυνοι αδυνατούν να το παραδεχτούν, τουλάχιστον επισήμως, αν επίσημα το παραδέχονται. Και το πρόβλημα έρχεται στο γεγονός ότι ο ένας συνάδελφος πλέον είναι σε στάδιο αποχώρησης από τη μονάδα. Από μέρα σε μέρα πρόκειται να δημοσιοποιηθεί το ΦΕΚ διορισμού του σε άλλη μεθ' άλλου νοσοκομείου. Ήδη από όσο ξέρουμε έχει κάνει αποδοχή της θέσης σε ένα άλλο νοσοκομείο μετά από αίτημά του, και άρα θα αποχωρήσει από το νοσοκομείο Κοζάνης. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνετε μόνος? Αυτό σημαίνει ότι θα μείνουμε ως εντατικολόγος μόνος, μαζί με την άλλη συνάδελφο, την αναισθησιολόγο, δύο γιατροί, οι οποίοι επί της ουσίας δεν θα μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε τους αρρώστους, και θα έπρεπε ήδη να έχει δοθεί λύση, και γι' αυτό αναγκάστηκα να, χωρίς να έχω καμία διάθεση να στείλω επιστολές ή να κάνω παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να ασχολούμαι με τους αρρώστους μου και με την επιστήμη, τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, αναγκάζομαι να το κάνω αυτό, διότι βλέπω ότι υπάρχουν ασθενείς στην μονάδα και μία, αν θέλετε, ολιγορία στο τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες, διότι ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε δύο γιατροί. Οπότε, μέχρι σήμερα δεν μας έχει δοθεί κάποια σαφή λύση ή απάντηση. Θα έπρεπε ήδη εδώ και καιρό να υπάρχει αυτή η λύση, έτσι ώστε και ενδεχόμενα κάποιος άλλος συνάδελφος, αν έρθει, να μπορεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της μονάδας, να δει πώς λειτουργεί, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν από μια στιγμή στην άλλη. Και προπάντου, οπότε αυτό που κατανοώ εγώ, από τη στιγμή που αυτή η λύση δεν έχει δοθεί, κατανοώ ότι η μονάδα δυστυχώς πάει για κλείσιμο. Διότι δεν μπορεί να φύγει, περιμένει να φύγει ο συνάδελφος για να βρεθεί κάποιος άλλος. Θα πρέπει ήδη να έχει γίνει αυτό. Άρα από τη στιγμή που δεν έχει γίνει, ή δεν μπορούν να βρουν κάποιον, ή δεν μπορεί να γίνει μια προκήρυξη, θα έπρεπε καιρό να έχουν γίνει προκήρυξη. Πάει να πει ότι αδυνατούν να δώσουν λύση. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω και εγώ, και προκειμένου να προστατεύσω τη δημόσια υγεία αναφορικά με τη ΜΕΘ, να αγκάζομαι να κινηθώ δημόσια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Έχει προηγηθεί, να φανταστώ, η εσωτερική αλληλογραφία, η ενημέρωση διοίκησης, ΥΠΕ, αρμοδίων. Είναι γνώστες του ζητήματος που βάζετε, και προφανώς θα είναι γνώστες αφού διοικούν μια ιστορία που μεταξύ αυτών έχει και τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι ακριβώς. Είναι και η μονάδα κάθε μέρα δίνει σημεία ζωής και εντός ΜΕΘ και σε περιστατικά εκτός ΜΕΘ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο νοσοκομείο Κοζάνης, διότι έρχονται περιστατικά αρκετά κάθε μέρα που είναι βαρέως πάσχοντες σε ασθενείς. Να σημειωθεί εδώ ότι επί πανδημίας, αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης, ο κόσμος δεν πολύ πάει στους γιατρούς. Και όταν φτάνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, η πρώτη επαφή μπορεί στις περισσότερες φορές να είναι σε σοβαρή κατάσταση ασθενείς ή παραμελούν την υγεία τους κτλ. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το νοσοκομείο Κοζάνης έχει τη μεγαλύτερη προσέλευση συγκριτικά με τα όμορα νοσοκομεία της περιφέρειας,
δείχνει μια πίεση στο νοσοκομείο, την οποία πίεση κάποιοι πρέπει να την υποδεχτούν, να την υφίστανται. Και εμείς κάθε μέρα βλέπουμε περιστατικά σοβαρά και είμαστε τρεις γιατροί, δηλαδή δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Και με τους ήδη υπάρχοντες δηλαδή, και να έμενε ο συνάδελφος, πάλι πρόβλημα υπάρχει, γιατί η πίεση είναι μεγάλη. Άρα πόσο μάλλον τώρα που φεύγει. Και δεν βλέπουμε λύσεις, δηλαδή το να μου λένε ότι ναι, στείλαμε στην ΥΠΕ και περιμένουμε απάντηση, ή η ΥΠΕ δεν απαντάει, ή το Υπουργείο δεν λέει κάτι. Τουλάχιστον να μας ενημερώσουν, να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει οι ασθενείς που έχουμε μέσα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε περίπτωση που κλείσει, ποιος θα τρέχει για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Και το περιστατικό δεν περιμένει να πληρωθεί η θέση των γιατρών. Το περιστατικό χρήζει ιατρικής βοήθειας όταν έρχεται και είναι βαρύ. Σήμερα, και ας υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να έρθει να δουλέψει στη μονάδα και σήμερα να βγει μια προκήρυξη, αυτό θα διοριστεί μετά από 2 μήνες. Αυτό τι κάνουμε. Δηλαδή, πες σήμερα βγαίνει μια προκήρυξη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ας υποθέσουμε ότι βρήκαμε και έναν γιατρό που θέλει να είναι στη μονάδα. Στην καλύτερη περίπτωση θα έρθει σε 2 μήνες. Τώρα, μπορεί να υπάρχουν επικουρικά στον αέρα. Επικουρικά υπάρχουν στον αέρα, δεν ενδιαφέρεται κανείς να έρθει, διότι δεν έχουν δοθεί κίνητρα τόσο καιρό. Απλά τα πράγματα είναι. Απέναντι σε όταν βλέπουν στα περιφερειακά νοσοκομεία ότι ένας παρετείται πίσω από τον άλλον, σιγά μην έρθουν. Πραγματικά. Και όταν κανένας συνάδελφός σας ακούει για την κατάσταση και λέει ότι το ενδιαφέρον είναι για μια μονάδα η οποία είναι υποστελεχωμένη, αν είναι να επιλέξει κάποιο άλλο κεντρικό νοσοκομείο θα το κάνει, γιατί να έρθει εδώ για να κάνει 15 ημέρες εφημερία μάλλον δεν θα το επιλέξει λόγω της ποιότητας της ζωής του γιατρού. Κύριε Μαυρίδη, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε στο να στελεχώσουμε τη μονάδα με εξοπλισμό που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου μπορούν να έρθουν οι συνάδελφοι να εκπαιδευτούν, να δουν νέες τεχνικές. Με τον υπέρηχο, με βροχοσκοπήσεις, με ψωναπνευστήρες. Υπάρχει όρεξη για δουλειά, για εκπαίδευση. Αυτό κανείς δεν το έχει δει και δεν το έχει εκμεταλλευτεί από τους υπευθύνους. Έστω να το διαφημίσουν, έστω να το πούνε, έστω να προσελκύσουν κόσμο, που το κυριότερο κίνητρο είναι το οικονομικό, αλλά είναι και το εκπαιδευτικό. Εδώ μπορεί να γίνει καλή δουλειά. Να ρωτήσω, γιατρέ, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, γιατρέ, η μονάδα της Κοζάνης, η ΜΕΘ, μπορεί να δώσει ειδικότητα, δηλαδή μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει την ειδικότητά του εδώ. Μπορεί, άμα διοριστεί, μπορεί 2 χρόνια να κάνει εξειδίκευση και να δώσει εξετάσεις εν συνεχεία. Όχι σαν εξειδικευόμενος, σαν μόνιμος γιατρός Β, μελητής Β. Μπορεί μετά από 2 χρόνια να δώσει εξετάσεις και να αποκτήσει τον τίτλο εντατικολόγου. Και θα υπάρχουν πολλά, ας πούμε, προσόντα μπορεί να αποκτήσει, διότι και υπέρηχο σύγχρονο έχουμε, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, και βροχοσκόπιο έχουμε και σύγχρονους αναπνευστήρες, και σύντομα θα εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας δεν θα υπάρχει χαρτί στη μονάδα, θα είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν θα γίνονται όλη η καταγραφή αυτόματα, δηλαδή θα είναι πράγματα σύγχρονα που έχουν σε μεγάλα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή στις χώρες πολύ λίγα. Και παρόλα αυτά, πέρα από το ότι υπεύθυνοι δεν το αναδεικνύουν αυτό, μας εξουθενώνουν προκειμένου να σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν σέβονται το ρόλο μας, δεν σέβονται τις αναφορές μας, μας συμπεριφέρονται, λες ότι είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν. Δεν γίνεται να γίνονται συγκεντρώσεις στο γραφείο του διοικητή και να μην σε καλούνε και μετά εκ των υστέρων να σου λένε «Α, δεν ήρθε στην τάδε συγκέντρωση, αφού δεν μας καλέσατε, κύριε, πώς να έρθουμε». Και να μας ειρωνεύονται κιόλας. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα. Λυπάμαι πολύ που φτάνω σε αυτό το σημείο να τα πω, αλλά είναι απαράδεκτα. Περνά από το μυαλό σας, έχετε δεύτερες σκέψεις ενδεχομένως και αποχώρησης, γιατί στην φρασιολογία υπονοείται. Σε όποιον δεν περνάει αυτό από τη σκέψη, μάλλον κάποιο πρόβλημα θα έχει στο ψυχολογικό. Εμείς προκειμένου να μην αποκτήσουμε περαιτέρω προβλήματα, όλοι το σκεφτόμαστε. Αλλά είναι κρίμα, διότι έχει δοθεί αγώνας. Και είναι κρίμα να μην μας σέβονται. Τελεία και παύλα. Σήμερα η κατάσταση της μονάδας ποια είναι, εννοώ στο επίπεδο των ασθενών. Έχουμε 4 ασθενείς, είναι πλήρης η μονάδα με 4 ασθενείς και πολλές φορές βάζουμε και 5 αρρώστους, υποστηρίζουν περιστατικά εκτός μονάδας που δεν μπορούν να διακομιστούν, αλλά δεν μπορούν να μπουν και στη μονάδα διότι είναι πλήρης. Υποστηρίζουμε ασθενείς
το σταθεροποιούμε και ενήλικες και παιδιά που χρειάζονται διαθέσεις. Αυτά τα πράγματα πώς θα γίνουν? Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Η λειτουργία της ΜΕΘΟ, εντατικολόγος, δεν είναι ο πάνω σοφός γιατρός. Ο εντατικολόγος είναι αυτός που οργανώνει πράγματα, καταστάσεις, αντιμετωπίζει βαρέως πάσχοντες ασθενείς και συντονίζει ένα έργο με τη βοήθεια και των υπόλοιπων συναδέρφων. Δεν είναι αυτό, όταν σταματήσει να υπάρχει, θα υπάρχει πρόβλημα στην Κοζάνη. Αν καταλαβαίνω καλά. Όπως υπήρχε και πριν δημιουργηθεί η μονάδα. Αν καταλαβαίνω καλά, γιατρέ, κύριε Στόκο, η πληρότητα στη λειτουργία της μονάδας ενδεχομένως δυσκολεύει και το υπόλοιπο νοσοκομείο, καθώς οι όποιες εγχειρήσεις για κάποιο διάστημα, για κάποιες ώρες μπαίνουν στη μονάδα. Άρα υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχουν χειρουργικά περιστατικά σοβαρά, τα οποία θέλουν άμεσης αντιμετώπισης και δεν μπορούν να διακομιστούν σε άλλες ΜΕΘ. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση? Και δεν μπορούν να χειρουργηθούν κι αλλού, διότι είναι επίγοντα περιστατικά. Τροχαία, πολυτραυματίες. Σας το ξαναείπα, η Κοζάνη έχει τη μεγαλύτερη κίνηση συγκριτικά με τα όμορα νοσοκομεία. Δεν είναι ένα κέντρο υγείας, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί ως τεταρτοβάθμιο λόγω και της προσέλευσης των ασθενών και του ότι είναι νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά, όλοι αυτοί τόσα χρόνια που έχουν θέσεις κλειδιά, πολιτευτές, βουλευτές, που κάποιοι από αυτούς ήταν και υπουργοί και μεγάλα ονόματα, αφήσαν το νοσοκομείο στην τύχη του. Κακά τα ψέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν είπαμε ευχάριστα πράγματα. Ελπίζω πάντως να φτάσουν αυτές οι φωνές, οι κραυγές αγωνίας κάποια στιγμή σε αυτούς που αποφασίζουν και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μαυρίδη. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχω να πω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και κουράγιο. Να είστε καλά. Στην τοπική πολιτική επικαιρότητα, στον δρόμο προς τις κάλπες του Οκτωβρίου για την αυτοδιοίκηση, καλεσμένος της συναδέλφου Κατερίνας Μαρκοπούλου ήταν ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, Χάρης Κουζιάκης, ο οποίος μάλιστα είναι και υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές για τον Δήμο Κοζάνης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι είπε ο κύριος Κουζιάκης για την ανησυχία που υπάρχει ομολογουμένως στον Δήμο της Κοζάνης για το μέλλον της τηλεθέρμασης και το μέλλον το οποίο προκύπτει από τα προβλήματα του ατμοελεκτρικού σταθμού, Αγίου Δημητρίου και την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων, αλλά και την αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της αντιπολίτευσης και του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Κουζάκη, καλησπέρα. Να ευχηθούμε καλή χρονιά, καλή και δημιουργική χρονιά και καλό αγώνα να έχετε, καθώς είναι μια προεκλογική χρονιά το 2023. Καλησπέρα, κυρία Μαρκοπούλου. Καλή χρονιά σε όλους τους ειδημότες, τους συμπολίτες μας. Καλή χρονιά και σε εσάς. Με επιτυχίες εύχομαι. Και φυσικά με υγεία για όλους. Με υγεία για όλους. Άλλωστε είναι το κυρίαρχο αγαθό, κύριε Κουζάκη. Αν έχουμε υγεία, τα έχουμε όλα. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από την τηλεθέρμαση. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ανησυχία για τη λειτουργία της τηλεθέρμασης, οριακή λειτουργία της σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος πέταξε το μπαλάκι στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή λέγοντας ότι δεν έγινε κάτι όταν είχαμε προχωρήσει ήδη στην απολιγνητοποίηση της περιοχής. Πώς έχει η κατάσταση, πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Κουζάκη, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα και τι ακριβώς συμβαίνει με την τηλεθέρμαση? Η αλήθεια είναι ότι όντως πρέπει να ανησυχούμε. Ναι. Η κατάσταση της τηλεθέρμασης είναι οριακή και νομίζω ότι εν πολλής η πόλη αυτή τη στιγμή έχει θέρμανση, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες και από ανοιξιάτικες. Δηλαδή οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, άρα τα απαιτούμενα θερμικά φορτία είναι μικρά. Με αποτέλεσμα ακόμη και με μία οριακά μονάδα της ΔΕΗ στο σύστημα να μπορούν να καλύπτονται αυτά τα μικρά φορτία που ζητάνε οι συμπολίτες μας. Άρα θεωρώ ότι, όχι, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός λέγοντας ότι στον καιρό ουσιαστικά οφείλεται το γεγονός ότι έχουμε τηλεθέρμανση όλα αυτά το διάστημα του 2023 και από το τέλος του 2022, αυτή τη σεζόν δηλαδή, αλλά ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι οι καλές καιρικές συνθήκες. Κατά τα άλλα δεν άλλαξε κάτι. Η λειτουργία των μονάδων του Αγίου Δημητρίου ρυθμίζεται αναλόγως με τις απαιτήσεις της αγοράς.
Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση κυβερνητική, ούτε παρέμβαση του τοπικού πολιτικού προσωπικού, είτε αυτό λέγεται δήμαρχος είτε οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα όταν υπάρξει πρόβλημα όπως υπήρξε προχθές, να ξεκινάνε πάλι τα τηλέφωνα και τα παρακαλετά ουσιαστικά προς τους αρμόδιους παράγοντες, τους υπηρεσιακούς της ΔΕΗ, για να συνδράμουν βάζοντας και δεύτερη μονάδα στο σύστημα για να στηριχθεί το σύστημα το δικό μας της τηλεθέρμανσης. Κύριε Κουζάκη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος, οικετεύουμε, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, για τα αυτονόητα. Συμφωνώ απόλυτα. Οικετεύουμε για τα αυτονόητα. Θα έπρεπε το πρόβλημα και το θέμα αυτό να έχει λυθεί πολύ νωρίτερα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του Δημάρχου είναι μια από τις κλασικές τοποθετήσεις του Δημάρχου. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες τοποθετήσεις. Ουσιαστικά φεύγει, βγάζει την ευθύνη από πάνω του, την τοποθετεί σε μια συγκυρία, τη μεταθέτει σε μια προηγούμενη δημοτική αρχή. Τη στιγμή που ο ίδιος είναι ήδη 3,5 χρόνια δήμαρχος πρώτον και 33 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ο δήμαρχος Κοζάνης, πολλές φορές που με εκπλήσει, φέρεται σαν να προήλθε από κάποια παρθενογένεση. Σαν να μην έχει παρελθόν πίσω του, σαν να μην έχει διοικήσει αυτόν τον τόπο, σαν να μην συμμετείχε σε δημοτικές αρχές ως κύριο μέλος της ομάδας που διοικούσε. Επομένως, λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη αυτός και τα πάντα προέρχονται από συγκυρίες και από αβελτηρίες της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Εγώ θεωρώ ότι οι κινήσεις που έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή σε σχέση με την τηλεθέρμανση ήταν πολύ σημαντικές. Δεδομένου των συνθηκών και της πίεσης που υπήρχε, γιατί γνωρίζετε ότι ήμασταν σε διαφορετικά δημοσιονομικά ουσιαστικά δεδομένα το προηγούμενο διάστημα και με δεδομένη την επιθετικότητα απέναντι στη ΔΕΗ Κοζάνης της ΔΕΗ, κατάφερε να κρατήσει όρθια τη ΔΕΗ Κοζάνης, κατάφερε να μην έχει τα χρέη που είχε, κατάφερε να κλείσει μια σύμβαση με την οποία και αυτή τη στιγμή θερμαίνεται η Κοζάνη, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει τον Δήμαρχο να κατηγορεί την σύμβαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για παροχή θερμικής ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΙΑΚ, αλλά δεν μας λέει το γεγονός ότι αυτή η σύμβαση έληξε στις 31/12/2020, άρα είχε μπροστά του 2 χρόνια για να φτιάξει μια καλύτερη. Να το οποίο φυσικά δεν κατάφερε. Να την αλλάξει το οποίο φυσικά άμεσα, δεν κατάφερε δηλαδή. Ποτέ. Και επίσης το γεγονός ότι σαν προηγούμενη δημοτική αρχή είχε αφήσει τη ΔΕΙΑΚ χωρίς σύμβαση παροχής θερμικής ενέργειας. Φαντάζεστε, κυρία Μαρκοπούλου, να ήμασταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση με το πώς παρέδωσε τη ΔΕΙΑΚ ο κύριος Μαλούτας χωρίς καμία σύμβαση παροχής θερμικής ενέργειας και να έκλειναν οι μονάδες. Με ποιο δικαίωμα θα ζητούσαμε από τον οποιοδήποτε να ξανανοίξει και να βάλει στο σύστημα τις μονάδες της ΔΕΗ? Δεν είχαμε καμία τέτοια δυνατότητα, κυρία Μαρκοπούλου. Επομένως, όταν ο Δήμαρχος χαμογελαστός προτείνει να κυκλοφορούμε με πουκαμισάκια και προτείνει και λέει ότι τα πάντα οφείλονται σε μια συγκυρία και ότι η λύση είναι η ΑΠΕ και αυτός θα προτείνει τη λύση, θα πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η τηλεθέρμανση. Και ο κόσμος της Κοζάνης δεν το ξεχνάει αυτό. Να φύγουμε από την τηλεθέρμανση. Άλλωστε, είναι ένα θέμα που θα το συζητάμε μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε στο καλοκαιράκι. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα σίγουρα. Ωστόσο, αρκετά είναι τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχόλησαν τη χρονιά που πέρασε, κύριε Κουζάκη. Να κάνουμε ένα flashback. Ήταν μια δημιουργική χρονιά για το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε να δείτε, βγήκε και το Δημοτικό Συμβούλιο από μια κατάσταση λόγω του κορονοϊού που δεν ήταν η πρέπουσα. Δηλαδή και οι συνεδριάσεις που γινόταν διαπεριφοράς και οι συνεδριάσεις που γινόταν μέσω τηλεδιάσκεψης δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Επομένως, υπήρχε η ανάγκη της άμεσης επαφής και της άμεσης συζήτησης όλων των θεμάτων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι ήταν καλύτερη η χρονιά σε άποψη δημοκρατικής λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου από τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, τα θέματα που τέθηκαν σίγουρα έχουν δείξει την πολιτική κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή Μαλούτα, που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή Μαλούτα, η οποία ήταν φανερή από τις πρώτες μέρες της. Η κατεύθυνση αυτή έχει την πλήρη ταύτιση με την κυβερνητική πολιτική. Δεν έχει καμία διαφοροποίηση, δεν αντίκειται, δεν διεκδικεί, παρά μόνο περιμένει δώρα λόγω της πυθύνιας στάσης που κρατά απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό το είδαμε και σε αυτή τη χρονιά.
Δεν υπήρξε κάτι που να διεκδικήθηκε περισσότερο από κάτι άλλο, δηλαδή υπήρχε μια ήρεμη στάση και συνέχιση της λειτουργίας όπως ήταν. Η κύρια επιλογή της διοίκησης Μπαλούτα, το να επενδύσει ουσιαστικά χαρίζοντας σε εισαγωγικά δημοτικές εκτάσεις σε ανάπτυξη μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά. Η μη λύση του προβλήματος της τηλεθέρμασης, καθώς και άλλα ζητήματα που εκκρεμούσαν και δεν λύθηκαν ποτέ, όπως ας πούμε η παραχώρηση του στρατοπέδου Μακεδονομάχων, η εξέλιξη των έργων στον ΟΣΕ, έτσι. Όλα αυτά συνεχίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν τα κενά, τα γνωστά, τα οποία οφείλονται πραγματικά σε επιλογή του κυρίου Μαλούτα, έτσι. Δεν είναι κάτι που προέκυψε μόνο. Είναι καθαρά, πιστεύετε, θέμα επιλογής ή οι διαδικασίες δεν μπορούν να προχωρήσουν έτσι ώστε να λυθούν τα ζητήματα? Θεωρώ ότι είναι θέμα επιλογής. Δηλαδή δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ούτε την κινητικότητα σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά ούτε και τη διάθεση να λυθούν συγκεκριμένα θέματα. Είναι επιλογή της διοίκησης Μαλούτα να δώσει βαρύτητα σε άλλα ζητήματα που θεωρεί αυτή ότι θα δημιουργήσουν ένα σε πολλά εισαγωγικά αφήγημα για τις επόμενες εκλογές, το οποίο θα στηριχθεί για να επαναδιεκδικήσει την εκλογή της. Να πάμε τώρα στα επόμενα βήματά σας, κύριε Κουζάκη. Όπως ανέφερα, είναι προεκλογική χρονιά το 2023, που σημαίνει ετοιμάζεστε για τις εκλογές του Οκτώβρη. Ποιο το δικό σας αφήγημα, να το πω έτσι απλά, ποιοι οι στόχοι που βάζετε λίγο πριν να ανοίξουν οι κάλπες? Να σας πω, η δημοτική κίνηση δεν είναι μια καινούργια κίνηση, δεν είναι μια καινούργια... Είμαστε 12 χρόνια στην λειτουργία του Δήμου Κοζάνης, οπότε αυτή τη στιγμή διαθέτουμε και λόγω της θητείας μας ως διοίκηση μια πολύ αξιόλογη εμπειρία. Ξέρουμε δηλαδή πού ακριβώς πονάει ο Δήμος και τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει έτσι ώστε ο Δήμος αυτός να διοικηθεί καλύτερα. Πέραν όμως τούτου, αυτό που χαρακτηρίζει τη δημοτική κίνηση είναι ο διαφορετικός τρόπος αντίληψης για τη διαχείριση της εξουσίας και της διοίκησης ενός Δήμου. Και αυτό το δείξαμε με τη θητεία μας και θα το δείξουμε εάν καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες της Κοζάνης να μας ξαναεμπιστευτούν τον Οκτώβριο του 2023. Μία αντίληψη που έχει να κάνει κυρίως με τρεις άξονες, δηλαδή το να στηρίζουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, το να στηρίζουμε την κοινωνική συνοχή όλοι μαζί και να στηρίζουμε και την κοινωνική συνένεση. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία νομίζω ότι θα δώσουν ένα κύριο χαρακτηριστικό για το πώς, μια συνισταμένη δηλαδή, για το πώς πρόκειται να κινηθούμε την επόμενη μέρα, ευελπιστώντας φυσικά ότι θα μας εμπιστευτούν οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης. Από την άλλη υπάρχουν και τα λειτουργικά θέματα. Τα λειτουργικά θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς ο Δήμος θα πορευθεί αναπτυξιακά το επόμενο διάστημα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, κυρία Μαρκοπούλου, ότι με την αλλαγή του μοντέλου, του παραγωγικού μοντέλου πλέον και τον περιορισμό έως το σταμάτημα των εργασιών της ΔΕΗ, θα πρέπει να βρούμε αυτό τον τρόπο, το κατάλληλο μείγμα, έτσι ώστε και να ενισχύσουμε δημογραφικά αλλά και οικονομικά και κοινωνικά το Δήμο Κοζάνης, αλλά από την άλλη να δημιουργήσουμε και μια προοπτική για το μέλλον για τα παιδιά μας. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να μιλήσουμε μόνο για την Κοζάνη των επόμενων 2 ή 3 ετών, τα οποία και αυτά χρειάζονται, τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά έχουμε σκοπό να μιλήσουμε κυρίως για την Κοζάνη των επόμενων 30 ετών, μια Κοζάνη που θέλουμε να τη δούμε δυνατή, μια Κοζάνη που θέλουμε να τη δούμε πρωταγωνίστρια, μια Κοζάνη που θέλουμε να τη δούμε εκεί που της αξίζει και όχι εκεί που έχει τοποθετηθεί τώρα λόγω της διοίκησης Μαλούτα. Τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, κύριε Κουζάκη, για τις εκλογές του 2023. Αποκλείονται οι συνεργασίες μετά τις εκλογές, αλλά χρειάζεται... Δεν χρειάζονται, όχι αποκλείονται, ναι. Χρειάζονται. Αυτή είναι η θέση σας, ότι δεν είναι ωφέλιμες οι συνεργασίες για τη λειτουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι με το νέο σύστημα ο πρώτος με 43% στις εκλογές, ο πρώτος συνδυασμός, ναι, παίρνει τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί ήθελα και εγώ να σταθώ και να αναφερθώ. Έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Όπως σας είπα και πριν, το κοινωνική συνένεση σημαίνει συνεργασίες. Φυσικά και είμαστε υπέρ των συνεργασιών σε κάθε επίπεδο. Αυτό σημαίνει όμως ότι απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Ναι. Ξεκίνησε η διαδικασία συγκρότησης του ψηφοδελτίου.
ξεκίνησε η διαδικασία συγκρότησης του ψηφοδελτίου της δημοτικής κίνησης. Υπάρχει μια καλή μαγιά και από τις προηγούμενες εκλογές που έχουμε συμμετάσχει. Εντάξει, είναι λιγάκι, κάποιοι το θεωρούν νωρίς που κάνουμε συζητήσεις. Είναι, σίγουρα δεν είναι νωρίς, γιατί ένα δεκάμινο είναι μπροστά μας. Ναι, λιγότερο από δεκάμινο πλέον. Εμείς θεωρούμε όμως ότι και ο αυξημένος αριθμός των υποψηφίων που πρέπει να βρεθεί, αλλά και όχι τόσο μόνο η ποσοτική τους κάλυψη, αλλά και η ποιοτική. Δηλαδή να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο πραγματικά να θέλει, δηλαδή να τραβάει τους ψηφοφόρους με έναν τρόπο που να τους δίνει και εμπιστοσύνη, δηλαδή να δημιουργεί μια εμπιστοσύνη, αλλά και μια αίσθηση ότι αυτή η παράταξη μπορεί και μπορεί επιτυχώς να λειτουργήσει και να διοικήσει το Δήμο Κοζάνης. Επομένως, οι επαφές γίνονται, είναι σε ένα ανοιχτό επίπεδο. Κάνουμε προγραμματικές ουσιαστικά μαζόξεις, συγκεντρώσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και τους άξονες, αλλά και πιο αναλυτικά το πρόγραμμά μας. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση πλήρους ενασχόλησης με το θέμα των εκλογών. Πλήρους ανάπτυξη των θέσεων των απόψεων, αλλά και τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Σίγουρα. Θέλω, κύριε Δεν Κουζάκη, θα μπορούσε να συμβεί και αλλιώς άλλωστε. Κύριε Κουζάκη, θέλω ένα σχόλιο από εσάς για το μεγάλο ενδιαφέρον να διεκδικήσουν το Δήμο Κοζάνης υποψήφιοι δήμαρχοι. Τουλάχιστον 11 έχω μετρήσει μέχρι τα τώρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και εμένα μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση, συγκρίνοντας το μάλιστα με άλλους δήμους και κοντινούς μας αλλά και μακρινούς που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση. Δεν υπάρχει καν ένταση, κύριε Κουζάκη. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένα όνομα υποψηφίου δημάρχου, τουλάχιστον από τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν υπάρχει, ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ίσως υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο προσωπικό ουσιαστικά στην πόλη, στο Δήμο της Κοζάνης, όχι μόνο στην πόλη, που είναι διαθέσιμο να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση, η θέση της δημοτικής κίνησης είναι ότι όσοι περισσότεροι συμπολίτες μας ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και την καθημερινότητα του Δήμου, αυτό είναι θετικό. Αυτό που θέλουμε και ζητούσαμε πάντοτε από τότε που δημιουργήθηκε η δημοτική κίνηση είναι οι συγκεκριμένες ομάδες και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να είναι ενεργοί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να παράγουμε αποτελέσματα, άσχετα αν έχουμε μία καρέκλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Με τις δράσεις μας, με το να είμαστε παρόντες στην κοινωνία, με το να μπορούμε να συμμετέχουμε, με το να καταθέτουμε προτάσεις. Αυτό είναι η λογική δημιουργίας και η λογική λειτουργίας της δημοτικής κίνησης Κοζάνη Τόπος να ζεις. Αυτό μακάρι να το δούμε και από άλλους συνδυασμούς. Είναι θετικό το να μπορούν και να έχουν διάθεση πολλοί άνθρωποι να ασχοληθούν με τα κοινά. Πάντως, κύριε Κουζάκη, οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές για το Δήμο Κοζάνης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε, που σημαίνει ότι θα υπάρξει και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων, αλλά και προτάσεις για ένα καλύτερο Δήμο Κοζάνης, για ένα καλύτερο αύριο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο Δήμο της Δυτικής Μακεδονίας, την πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, που σημαίνει ότι πρέπει να τρέξετε όλοι ακόμη περισσότερο για να φτάσουμε το στόχο που είναι η ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Δίκιο. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και ευχόμαστε να μας εμπιστευτεί ο κόσμος του Δήμου Κοζάνης, έτσι ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Να είστε καλά, κύριε Κουζάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε, γιατί έχουμε πολλά και να συζητήσουμε και να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Στη να είστε καλά. Σας πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Με απόφαση, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Εορδέας προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των εταιριών και κατά της κατασκευής αιωλικού πάρκου στις βουνοκορφές του Βερμίου. Ο δικηγόρος παρά το Αρείο Πάγο, ο Τρίφων Κόλλιας, μίλησε στην τηλεόραση του Φλάς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα επιχειρήματα που καλείται για να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ανεμογεννητριών στις οροσειρές. Όπως λέει, μεταξύ των άλλων, η διάνοιξη μεγάλων δρόμων αλλοιώνει το φυσικό τοπίο του βουνού.
Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Σήμερα η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Ευθύμιο. Η κάμερα της τηλεόρασης του Φλας βρέθηκε στο λιμνοχώρι του Δήμου Αμιντέου, όπου χωροστάτησε στον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος. Στην περιοχή, τοπικές αρχές και κάτοικοι προσήλθαν στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο λιμνοχώρι Αμιντέου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ιερή ακολουθία. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζουμε τον Άγιο Ευθύμιο και μάλιστα εδώ στο εκκλησάκι της Κοιμήσεως του Θεοτόκου, στο λιμνοχώρι, το οποίο έχουμε ξαναλειτουργήσει εδώ και πάλι με τους καλούς ψάλτες και με όλους εσάς. Και γιατί πέρα από την όλη η Ορθοδοξία εορτάζει βέβαια το μεγάλο αυτόν Άγιο, αλλά έχετε και ένα λείψανο από το τμήμα καλυψάνων του Αγίου Ευθυμίου και πανηγυρίζετε και λαμβάνετε την ευλογία του. Και ακούσαμε σήμερα από τα σακροπάρια τα οποία ψάλαμε, όπου λέγεται Άγιε Ευθύμη, εσύ που εκκυλίας εφαιρώθηκες στο Θεό όπως ο Σαμουήλ, όπως ο προφήτης Σαμουήλ, σημαίνει εκκυλίας. Πριν το γεννήσει η μητέρα του, οι γονείς του, ο Παύλος και η Διονυσία, πριν το γεννήσουν, τον αφιέρωσαν στο Θεό. Αν μας δώσει παιδί, θα το αφαιρώσουμε σε σένα, Θεέ μου. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ευνόητο, διότι όλα τα παιδιά του Θεού είναι και πρέπει αυτό να το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι δικά μας τα παιδιά, δεν μπορούμε εμείς ούτε μία τρίχα να φλάσουμε από τα παιδιά μας, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτερες περιστάσεις που αυτό το λένε και το ομολογούν και προφορικά οι γονείς και λένε, αν μας δώσει παιδί, θα το αφιερώσουμε στο Θεό. Και λέει, εκκυλίας αφιερωθεί στο Θεό όσο Σαμουήλ, φερονίμος ευθυμία του Χριστού και έγονας. Έγινες φερονίμος, καθώς το όνομά σου το ονομάζει, ευθυμία των πιστών. Και μάλιστα λέγεται ότι μάλλον ονομάστηκε ευθύμιος, ότι έδωσε χαρά ευθυμία στους γονείς του όταν γεννήθηκε. Και έγινε ευθυμία των πιστών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι είναι ένα μήνυμα πολύ δυνατό στην εποχή μας. Αν σκεφτούμε ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη δυστυμία και την αθυμία. Δυστυμία είναι να έχουμε θυμό, λύπη, κακή ψυχική κατάσταση και αθυμία είναι να μην έχουμε άτομα αμέλεια, διαφορία, ανία για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και πράγματι οι μέρες μας, όπως έχει πει εύστοχα και κάποιος σύγχρονος φιλόσοφος, χαρακτηρίζεται και υπάρχει κίνδυνος για έναν νέον άνθρωπο ή να περάσει μέσα στην θλίψη και την κατάθλιψη ή να πεθάνει μέσα στην ανία. Από τη μία μεριά η πίεση, το άγχος, και από την άλλη μεριά η ανία. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως ξέρουμε, και ο αιώνας μας χαρακτηρίζεται από αυτά τα λεγόμενα ψυχοκοινωνικο-συναισθηματικά νοσήματα, μέσα στα οποία είναι η κατάθλιψη, η θλίψη, η αθυμία, η δυστυχία και όλα αυτά που αρρωσταίνουν την ψυχή μας. Βλέπουμε Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Ευθύμιος. Μόνο που τον έβλεπα, Μέγας Αντώνης, μόνο που τους έβλεπα, χωρίς να λένε τίποτα. Χιλιάδες λαό. Γιατί? Γιατί είχαν μέσα την αντανάκλαση της ζωής. Ήταν άνθρωποι. Καθώς επλάστησαν με τα χαρίσματα του Πνεύματος, με τη χαρά, την ειρήνη, την αγάπη. Πώς είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος, την αγαθοσύνη, την πίστη, αυτά που απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί λοιπόν ήταν, έγιναν πραγματικοί. Γνώρισαν πώς πλαστήκαμε. Γνώρισαν πώς ζούμε σήμερα τη φυσική ζωή που είναι ο θάνατος και η φθορά και πώς ο λόγος μας ελκύει προς την αθανασία και προς την αιωνιότητα. Και γεύτηκαν αυτή την αιωνιότητα και έγινε η καρδιά τους παράδεισος. Έγιναν χαριέστατοι άνθρωποι. Έγιναν πραγματικοί άνθρωποι και αυτοί έδωσαν την ευθυμία στους ανθρώπους. Βεβαίως, εμείς γνωρίζουμε και άλλες ευθυμίες. Κάποιος πίνει λιγάκι και έχει την ευθυμία. Κάποιος κερδίζει χρήματα και έχει την ευθυμία. Κάποιος χτίζει ένα σπίτι και χαίρεται για λίγο. Κάποιος κερδίζει ένα πρωτάθλημα και χαίρεται. Κάποιος κάνει το ένα το άλλο. Αυτά είναι τα πρόσφυγα. Έρχονται, παρέρχονται και μέσα εκεί υπάρχει και η φιλοδοξία και το πάθος και η πλεονεξία και οι ανταγωνισμοί. Αλλά η πραγματική ευθυμία που νικάει την αθυμία, τη δυστυμία και την ανία είναι όταν ο άνθρωπος γίνει λογικός άνθρωπος όπως επλάστηκε από το Λόγο Χριστό.
Γι' αυτό και οι πατέρες μας, ο Άγιος Ευθύμιος και όλοι οι Άγιοι, οι παλιοί και οι νέοι, επαναλαμβάνω, δεν είναι του παλιού καιρού, είναι του νέου καιρού. Εμείς τουλάχιστον δοξολογούμε τον Θεό και νομίζω πολλοί από εσάς που έζησαν τους νέους Αγίους Ευθυμίους, τους οποίους γνώρισε η γενιά μας. Είναι πραγματικοί άνθρωποι και μακάρι να μας ευλογούν, να μας ευθυμούν, ιδίως την εποχή του 21ου αιώνα που έχει κυριαρχήσει η κατάθλιψη και η δυστυχία και η αθυμία, να μας ευθυμούν, να μας ευλογούν και να μας εμπνέουν. Αμήν. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές και καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.